Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Το θέμα της υγείας συνολικά και ειδικότερα το θέμα της αποκατάστασης αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την εργατική τάξη της χώρας μας. Τα αιτήματα των εργαζομένων στον κλάδο που αναδεικνύουν τις τραγικές ελλείψεις, όπως προηγουμένως ανέφερε και η Ηλιάνα Ικανέλη, στον τομέα της αποκατάστασης, τα ελάχιστα και υποστελεχωμένα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, οι ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό, η εντατικοποίηση της εργασίας, όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι του κλάδου μέσα από τη ζωντανή τους πείρα, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν τα υιοθετούμε απλά και μόνο για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του κλάδου. Το ΚΚΕ δεν εξειδικεύει απλά και μόνο γιατί τα ζητήματα αυτά που προβάλλουν οι εργαζόμενοι του κλάδου είναι δίκαια. Το ζήτημα της αποκατάστασης και συνολικά το ζήτημα της υγείας και των υπηρεσιών υγείας, της πρόληψης και της προστασίας της υγείας, αφορούν, όπως είπαμε, όλη την εργατική τάξη, αφορούν τους εργάτες στα εργοστάσια, στην ναυπηγοεπισκευή, στα γιαπιά, τους αγρότες, τους εργάτες γης, τους αυτοαποσχολούμενους, αφορούν όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ακόμα και αν κυριαρχεί η τραγική έλλειψη αξιόπιστων μελετών και δεδομένων, θα λέγαμε ότι ορισμένα στοιχεία είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά. Κάθε τρεις μέρες ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα, παύλα λέμε εργοδοτικό έγκλημα, έτσι πρέπει να το ονομάζουμε. Με βάση στατιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ, μέσα στον 21ο αιώνα το σύνολο των θανατηφόρων εργατικών εργοδοτικών εγκλημάτων ξεπερνάει τα 2.000. Για το 2022 τα επιτελεία τους βγάζουν τους νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοτε περίπου 40, άλλοτε 70, ορισμένοι είναι, ξεπερνούν και τους 100 από ό,τι λένε. Την ώρα ακόμα που και με δικές τους στατιστικές αναδεικνύουν την αξία, θα λέγαμε, που δεν δίνουν στη ζωή και την υγεία των εργατών, παρά τα κροκοδίλια δάκρυα, την ίδια ώρα, τους πρώτους μήνες του 2023, η εργατική τάξη μετράει βαρύτατο φόρο αίματος στα λιμάνια, στα γιαπιά, στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης και τα εργοστάσια. Τραγικό παράδειγμα βεβαίως εγκλήματος εργοδοσίας και κράτους είναι το έγκλημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς, 11 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους στην εργασία τους. Τα θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα αποτελούν την τραγική, θα λέγαμε, κορφή του παγόβουνου του φόρου αίματος της εργατικής τάξης. Ετησίως, θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες είναι 4 φορές περισσότεροι από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο έχουμε περίπου 400 με 450 θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες που χαρακτηρίζονται βέβαια κοινή νόσος. Και αν οι στατιστικές του αστικού κράτους προσπαθούν να αποκρύψουν ακόμα και τους θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει με τους χιλιάδες εργάτες κάθε χρόνο που σακατεμένοι από τα εργατικά ατυχήματα, και ξέρουμε ότι αυτοί είναι πάρα πολλοί, ή από επαγγελματικές ασθένειες. Η πραγματικότητα είναι και πάλι αποκαλυπτική. Οι μυοσκελετικές παθήσεις είναι πρώτη σε συχνότητα αιτία επαγγελματικής νοσηρότητας. Μεγάλο μέρος εργαζομένων, πολλών ειδικοτήτων, υποφέρουν από σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, επικονδυλίτιδα και άλλες τεντονίτιδες του αντιβραχίου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, άλγος, δυσκαμψία των δακτύλων του χεριού, παθήσεις της αυχενικής και της οσφαιικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα όχι μόνο από το σήκωμα μεγάλων φορτίων, βαριά σωματική εργασία δηλαδή, αλλά και από συνεχώς επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας. Συνδέονται με τους κραδασμούς που δέχονται τα χέρια και ολόκληρο το σώμα από εργαλεία και μηχανήματα, την ορθοστασία, τις πολλές ώρες εργασία,
και μη βεβαίως εργονομικές θέσεις, εργασία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους εργαζόμενους στα γραφεία. Αυτά την ίδια ώρα που έχουν κατασκευαστεί δεκάδες ανυψωτικά και βοηθητικά μηχανήματα για τη διευκόλυνση τέτοιων εργασιών, όταν υπάρχουν τρόποι να γίνουν αντικαβασμικές οι θέσεις εργασίας, όταν υπάρχουν αντικαβασμικά εργαλεία και προστατευτικά όπως τα κατάγυλα παπούτσια, όταν με απλά μέτρα όπως τα διαλύματα και την αλλαγή εργασιών θα μπορούσαν να αποφευθούν τέτοια προβλήματα εργασίας. Σε αυτές τις μειοσκελετικές παθήσεις αφρίζονται και οι σακατεμένοι εργάτες από σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Ακόμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και μέσα στην πανδημία βαρύς είναι ο φόρος αίματος από επαγγελματικές ασθένειες. Θα λέγαμε με αιχμή του δόρατος τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Πόσοι συνάδελφοί μας υγειονομικοί κατέληξαν από την επαγγελματική νόσο COVID, πόσοι συνάδελφοί μας βιώνουν ακόμα χρόνια συμπτώματα με το λεγόμενο COVID, long COVID, βασικό στοιχείο που προτάσουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απέναντι σε αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα, απέναντι στους νεκρούς και σακατεμένους εργάτες από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, είναι οι δυνατότητες πρόληψης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κλάδοι με πιο βαριές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πράγματι ισχύει γι' αυτό και γι' αυτό επιμένουμε ότι και ο θεσμός των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης 5 χρόνια νωρίτερα, στα 55 για τους άντρες και στα 50 για τις γυναίκες, σύμφωνα με τα δίκαια αιτήματά μας, μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των εργαζομένων που δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες. Ακόμα όμως και σε αυτούς τους κλάδους υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες πρόληψης και προστασίας της υγείας από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Αυτές οι δυνατότητες παραμένουν ανεξιοποιητές, ακριβώς είναι αυτό που είπε προηγουμένως η Λιάνα, γιατί η ανάπτυξή τους έχει σαν Θεό το κέρδος και μόνο το κέρδος, ακριβώς γιατί εργοδοσία και κράτος αξιοποιούν τόσα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας μας, όσα κρίνονται ανταποδοτικά, με κριτήριο το κόστος όφελος και τους νόμους της ζούγκλας της καπιταλιστικής αγοράς. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει και στο πιο δύσπιστο ότι τα εργατικά ατυχήματα και οι επικαιρματικές ασθένειες, οι νεκροί και οι σακατεμένοι εργάτες, συνδέονται τελικά με τη δίκαιη ανάπτυξή τους και το δικό τους κράτος. Καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξουμε όταν μας λένε αυτοί που σακατεύουν την τάξη μας ότι χρειάζονται περικοπές δημοσίων δαπανών στην υγεία και την αποκατάσταση. Καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξουμε στην πολιτική τους που θέλει τον όποιον δημόσιο τομέα να λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, σαν αυτά που έλεγε προηγουμένως πάλι η Λιάνα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, που κυριαρχεί και κερδοσκοπούν στις πλάτες των σακατεμένων εργατών, στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Κόντρα και σε ρήξη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις, κόντρα στην υποταγή στους νόμους της σούγκλας της αγοράς και του κόστους ωφέλους, απαιτούμε και διεκδικούμε την αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών και επιστημονικών δυνατοτήτων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Απαιτούμε και διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, με πλήρως αναπτυγμένες και στελεχωμένες και εξοπλισμένες δομές αποκατάστασης, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ανάλογα με τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές δυνατότητες, και αυτό βεβαίως προϋποθέτει την κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εδώ. Τελικά αναδεικνύονται ότι οι δικές μας ανάγκες ως εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο της αποκατάστασης, της υγείας και συνολικότερα, τόσο για την πρόληψη της προστασίας της υγείας μας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, όσο και για τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης, απαιτείται κατά τη γνώμη μας άλλη οργάνωση της οικονομίας, άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Η οργάνωση της παραγωγής και γενικότερα η ανάπτυξη πρέπει να έχει κριτήριο τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις πάνω σε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Γι' αυτό θέλουμε, όπως σωστά υπόθηκε,
να αποτελέσουν όλα αυτά κριτήριο για τους εργαζόμενους και στον χώρο αυτών, νοσηλευτές, γιατρούς, για τους ίδιους τους ανάπηρους, κριτήριο γιατί πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που φταίνε και πολιτικά όλα τα κόμματα εκείνα που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Να γιατί λοιπόν νομίζουμε ότι με ένα ΚΚΕ ισχυρό, δυνατό και ένα δυνατό εργατικό κίνημα η επόμενη μέρα που έτσι κι αλλιώς όποια κυβέρνηση θα βγει, όποιο πρόσημο κι αν έχει, όπως κι αν λέγεται, αντιλαϊκά μετά θα φέρει. Να λοιπόν γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να είστε καλά, υγιείς για τη συνέχεια, γιατί χρειαζόμαστε όλοι.